2016 ήταν μια χρονιά με μεγάλες απώλειες για τον χώρο των τεχνών. Στις 10 Ιανουαρίου, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας μουσικής, ο David Bowie, έφυγε στα 69 του, από καρκίνο. Επηρέασε όσο λίγη την πορεία της μουσικής του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, πούλησε περισσότερους από 140 εκατομμύρια δίσκους. Πέθανε φέτος και ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός Alan Rickman. Έφυγε στις 14 Ιανουαρίου από καρκίνο. Έμεινε στην ιστορία ως ο κακός μέσα από διάφορες ταινίες όπως ο Χάρι Πότερ, ο Ρομπέν των Δασών και πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ουμπέρτο Έκο ήταν ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες, φιλοσόφους και πανεπιστημιακούς καθηγητές της γειτονικής Ιταλίας. Ο συγγραφέας του best-seller «Το όνομα του Ρόδου» έφυγε στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών. Δύο μήνες αργότερα, στις 21 Απριλίου, ήταν η σειρά του Prince, ο οποίος πέθανε στα 57 του από υπερβολική δόση φαρμάκων. Το μεγάλο αστέρι της pop μουσικής βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην Μινεσότα. Ο 27χρονος Άντων Γέλτσιν, που έγινε γνωστός χάρη στο ρόλο του ως Τσέκοφ στο Star Trek, πέθανε στις 19 Ιουνίου και ο θάνατός του οφείλεται σε δικό του λάθος. Το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει σε ανηφόρα με μεγάλη κλίση, κύλησε προς τα πίσω και τον ακινητοποίησε θανάσιμα σε ένα τοίχο του σπιτιού του. Ένας από τους πιο γνωστούς κωμικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, ο Τζιν Βάιλντερ, έφυγε στις 29 Αυγούστου σε ηλικία 83 ετών. Ο ηθοποιός πέθανε εξαιτίας περιπλοκών που παρουσίασε λόγω της νόσου του Αλτσχάιμερ. Ο σημαντικότερος Πολωνός σκηνοθέτης του 20ου αιώνα, ο Αντρέι Βάιντε, που κατέγραψε μοναδικά την ταραχώδη ιστορία της χώρας του αλλά και του κομμουνισμού, απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου σε ηλικία 90 ετών. Σκηνοθέτησε περισσότερες από 40 ταινίες σε μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Στα 90 του έφυγε και ο Ντάριο Φο, 4 μέρες μετά τον Βάιντα στις 13 Οκτωβρίου. Ο Φω είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. If you want a lover, I'll do... Στις 7 Νοεμβρίου έφυγε ο συνθέτης των Σουζάν, I'm Your Man και Αλληλούια. Ο Λέοναρντ Κοέν ήταν 82 ετών. Ο Καναδός μουσικός κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο 3 εβδομάδες πριν τον θάνατο του.